Stuck in my brain. Γεια σας, είμαι ο Φίλιππος. Βρισκόμαστε στο Ultra Dogs Park και βλέπετε άλλο ένα Train to Train. Σήμερα θα μάθουμε ένα νέο κόλπο. Θα μάθουμε το χέρια ψηλά. Έτσι ο σκύλος μας θα μπορεί να κινητοποιείται όταν τον δείχνουμε με το ψεύτικο πιστόλι και λέγοντας μπαμ θα κάνει τον νεκρό. Πάμε να το δούμε. Ψηλά τα χέρια. Μπαμ! 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 Είναι ένα κόλπο το οποίο καλό είναι να μην γίνει σε σκυλιά μεγάλης ηλικίας ή σε σκυλιά τα οποία έχουν προβλήματα με τις αρθρώσεις και τα πίσω πόδια. Θα είναι πολύ εύκολο για σκυλάκια τα οποία είναι μικρόσωμα και για τα μεγαλόσωμα θα είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά μπορεί να πετύχει. Ξεκινάμε. Βάλτε το σκύλο σας στη θέση κάτσε όπως έχουμε δείξει σε προηγούμενο βίντεο. Με τη λιχουδιά οδηγήστε τη μουσούδα του ψηλά έτσι ώστε να σηκώσει ελάχιστα τα δύο μπροστινά πόδια. Με το που το κάνει, επιβραβεύστε. Το επαναλαμβάνετε και έστω και λίγο αν σηκώνετε, επιβραβεύετε κατευθείαν. Δεν σηκώνουμε το χέρι μας πολύ ψηλά για να μην πηδάει ο σκύλος μας. Επαναλαμβάνουμε την άσκηση και σιγά σιγά επιβραβεύουμε όσο ο σκύλος μας βρίσκει την ισορροπία του και κάθεται περισσότερο. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο ο σκύλος μου θα κάθεται και περισσότερο. Τώρα αρχίζω και επιβραβεύω με το που σηκώνει τα πόδια και μένει εκεί. Τώρα που ο σκύλος μου το κάνει πιο εύκολα, βάζω τη χειρονομία πιστόλι και λέω τη φράση «ψηλά τα χέρια». Επιβραβεύω όσο ο σκύλος μου μένει ακίνητος με τα χέρια ψηλά. Πολλές φορές θα γίνουν λάθη και είναι φυσιολογικό. Εμείς επιβραβεύουμε μόνο το σωστό. Να μην ξεπερνάτε τα 10 λεπτά προσπάθειας, γιατί ο σκύλος σας κουράζεται. Εφόσον έχουμε κάνει πολλές ασκήσεις και ο σκύλος μας τελικά το κάνει πολύ καλά, αρχίζουμε και συνδέουμε τη συμπεριφορά αυτή με το προηγούμενο κόλπο που έχουμε μάθει, που είναι ο σκύλος μας να το παίζει νεκρός. Άρα, λέμε τη φράση «ψηλά τα χέρια» και μετά «μπαμ» και οδηγούμε το σκύλο μας κατευθείαν στη θέση που θέλουμε για να επιβραβευτεί στο τέλος. Αυτά για σήμερα, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε και τα επόμενα βίντεο. Σε όσους άρεσε το βιντεάκι μπορείτε να το κοινοποιήσετε άφοβα. Από κάτω υπάρχει το Facebook και το Instagram για να μπορέσετε να ανεβάσετε βίντεο και να με κάνετε tag με το κόλπο που κάνει ο σκύλος σας και να σας ενημερώσω ότι υπάρχουν online μαθήματα. Όποιος ενδιαφέρεται, μου στέλνει μήνυμα.